σήμερα. Ήσουν εκπληκτικός πραγματικά σε όλο το παιχνίδι. Δεν συνδυάστηκε με νίκη. Πώς συνέβη αυτό το αποτέλεσμα? Καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και για όλους τους παίκτες μου. Και για αυτούς που παίξαν και για αυτούς που δεν παίξαμε. Πιστεύω ότι... Εντάξει, καταρχάς προηγήθηκε η Κολομβία 1-0, αλλά δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες. Κατά την άποψή μου παίξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με φάσεις, με ευκαιρίες για γκολ. Ένα τερματοφύλακα της Κολομβίας που έκανε πολύ καλό παιχνίδι, κατά την άποψή μου. Μπήκαμε πάλι στο δεύτερο ημίχρονο για να δημιουργήσουμε φάσεις, τις δημιουργήσαμε. Ένα κόρνερ των αντιπάλων και μια αδράνεια από όλη την ομάδα που δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. Και θέλω να πω ότι είναι για μας πολύ λυπητερό, γιατί ειλικρινά προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, να δημιουργήσουμε φάσεις απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή, και γι' αυτό το λόγο είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Το παιχνίδι κρίθηκε στη φάση τη δική σου με τη λήξη του ημιχρόνου, με την εντυπωσιακή επέμβαση στο Σπίνα και στο δοκάρι του Φανή στο δεύτερο. Το παιχνίδι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Υπήρχαν 2-3 λεπτομέρειες στις οποίες δεν ήμασταν 100% συγκεντρωμένοι και δεχτήκαμε τα γκολ. Αλλά από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά καλοί με δημιουργία φάσεων. Και ναι, μπορώ να πω ότι το παιχνίδι κρίθηκε, όπως είπα πριν, στις πολύ καλές αποκρούσεις του τερματοφύλακα. Και αν η μπάλα μας ήθελε, με τον γκολ του Φάνη στο 2-1, ήμασταν σίγουροι ότι θα το γυρνάγαμε το μάτς. Την Ελλάδα την περίμενα αναμυντικά πίσω, αλλά η Κολομβία ήταν πίσω. Αυτό τι σημαίνει για εσάς και για τους Έλληνες που είδαν το παιχνίδι? Σημαίνει ότι εμείς μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, όπως είχαμε πει πολλές μέρες πριν, για να κερδίσουμε το μάτς. Μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπα, για να δημιουργήσουμε φάσεις. Αλλά οι λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα. Σε 2-3 φάσεις δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Παρότι ότι παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, με μυαλό, με επιθετικότητα, με δημιουργικότητα. Αλλά σε 2-3 λεπτομέρειες έπρεπε να ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.